Γεια σας, είμαι η Εφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά γιατί το τζαντάκι που θα σας δείξω, ενώ το έκανα σαν βραδινό τζαντάκι εγώ με κάποια νήματα που είχα, που μου είχαν περισσέψει από το Hadibrand, θα βγει σε kit με νήμα κατενέλα, ένα ιδιαίτερο πουγκάκι, έξυπνο, με όμορφο κούμπομα. Η Κατερίνα με έκανε πολύ χαρούμενη γιατί του έδωσε το όνομά μου. Έχει διαλέξει πολύ όμορφους συνδυασμούς χρωμάτων και το έχει κάνει άκρος καλοκαιρινό. Είναι ένα εντελώς πλεκτό τσαντάκι. Το μόνο του αξεσουάρ είναι ο γυλός κρίκος που έβαλα για να του κάνω αυτό το ιδιαίτερο κλείσιμο με το κρικάκι. Σίγουρα οι συνδυασμοί που έχει κάνει το Hadibrand είναι πολύ πιο φωτεινοί, καλοκαιρινοί, χαρούμενοι και μας ανεβάσουν τη διάθεση. Επιλέξτε λοιπόν ένα από τα kit που σας προτείνουν τα κορίτσια του Hadibrand και πάμε να κάνουμε μαζί ένα όμορφο και εύκολο πουγκάκι. Πάμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον μπλεκτό πάτο που οι διαστάσεις του είναι 14x14 εκατοστά. Ξεκινάω λοιπόν με το μαγικό κύκλο και κάνω ένα άριχτο. Στον μαγικό μου κύκλο θα κάνω σύνολο 8 άριχτα. Παίρνουμε το νήμα που περισσεύει, την ουρίτσα, και την τραβάμε για να σφίξουμε πάρα πολύ καλά τον αρχικό μας κύκλο, το μαγικό μας κύκλο. Μετράω να σιγουρευτώ, είμαι ok και κλείνω με βούβο στο πρώτο άριχτο που έκανα. Εγώ για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα μου λασκάρει το νήμα που τράβηξα, το πλέκω μέσα στη σειρά μου, μέσα στην αρχική μου σειρά. Πάμε λοιπόν, 8 άριχτα σε κύκλο, να τη ουρά μου, θα την πλέξω μέσα για να είμαι σίγουρη. Γιατί μου έχει τύχει να μην την πλέξω μέσα στην αρχή όταν πρώτο έκανα μαγικό κύκλο και στην πορεία ο κύκλος άνοιξε. Λάσκαρε, έκανε τρύπα στη μέση. Μία αλυσίδα και στον ίδιο πόντο κάνω 2 άριχτα. Αύξηση δηλαδή. Και συνεχίζω. Ένα άριχτο στο διπλανό πόντο, στον επόμενο 3 άριχτα. Είναι η γωνία μου. Συνεχίζω. Ένας πόντος, άριχτος, ο επόμενος είναι με 3 άριχτα. Είναι η επόμενη γωνία μου. 2, 3 άριχτα στον ίδιο πόντο. 3 άριχτα, η αύξηση για τη γωνία μου, επόμενος. Ένα άριχτο. Κλείνω με βουβό στον πόντο μου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη δεύτερη σειρά. Το αρχικό μας στρογγυλό δαχτυλίδι έγινε τετράγωνο με τις 4 γωνίες που δημιουργήσαμε και με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε όλες τις σειρές. Είμαστε στον πρώτο από τους 3 πόντους. Ένα άριχτο στον πρώτο από τους 3. Ο επόμενος πόντος είναι ο γωνιακός, όπου εκεί πάλι κάνουμε 3 άριχτα. Σε κάθε μεσαίο πόντο λοιπόν από τις αυξήσεις που κάναμε στην προηγούμενη σειρά, κάνουμε 3 άριχτα. Σε όλους τους άλλους απλά άριχτα. Δείτε, συνεχίζω με άριχτο. 3 είναι τα ενδιάμεσα άριχτα σε αυτή τη σειρά. Φτάσαμε στο γωνιακό μας πόντο και κάνουμε πάλι 3 άριχτα. Άριχτο. 2 άριχτα. 3 άριχτα.
γωνιακός πόντος και κάνουμε τρία άριχτα. Συνεχίζω, στην άλλη πλευρά μου κάνω τα άριχτα, τρία άριχτα. Ο γωνιακός πόντος που θα κάνω τρία άριχτα. Into the canyon at the moment of my death. Echo I created, I lasted my last breath. Δύο άριχτα και αυτό που ξεκίνησα είναι ο τρίτος πόντος. Κλείνω με βουβό. Έτοιμη και αυτή η σειρά. Άρα, όποια κυρία θέλει μπορεί στους γωνιακούς πόντους να βάζει ποντοδείκτες. Εγώ δεν τους πολύ χρησιμοποιώ, εκτός το ότι βλέπω ποιος είναι ο μεσαίος πόντος, υπάρχει άλλο ένα κόλπο. Η πρώτη σειρά είχε ένα άριχτο στην πλευρά, η δεύτερη είχε τρία. Η τρίτη σειρά θα έχει πέντε άριχτα, η τέταρτη 7. 3, 5, 7, 9, 11. Άρα, κάνοντας την πλευρά μετά τη γωνία, μετράμε και είμαστε σίγουροι ότι είναι σωστές οι πλευρές μας και οι γωνίες μας. Πάμε να σας κάνω ένα παράδειγμα. Εδώ είναι ο γωνιακός μου. Κάνω την αύξηση με τους τρεις πόντους. Και ξεκινάω. 1, 2, 3, 4, θα πρέπει να έχω 5. Να το 5ο. Και ο επόμενος πόντος είναι ο γωνιακός. Φαίνεται κιόλας, δείτε. Στο γωνιακό πόντο λοιπόν, 3 άριχτα. Είτε λοιπόν θέλετε να βάλετε σημάδια στις γωνίες είτε να μετράτε, θα σας βγει ολόισιο, με όποιον και από τους δύο τρόπους και αν κάνετε. 2, 3, 4, 5. 5 και έφτασα στο γωνιακό. Πάμε να σας πω και ένα τελευταίο κόλπο. Πολλές φίλες, και σε μένα έχει συμβεί, χάνουν την ένωση. Είτε τρώμε ένα πόντο κατά λάθος, είτε κάνουμε ένα παραπάνω. Άρα, για να μην έχουμε συνέχεια το νου μας, γιατί και το νήμα είναι σκούρο, ξεκινώντας τη σειρά μου, λέω ότι έχω κάνει δύο άριχτα. Άρα, για να είμαι σωστή, πρέπει να κάνω τρία άριχτα τώρα. 2, τρία άριχτα και ξέρω ότι τώρα πρέπει να κλείσω με βουβό. Και δύο που ξεκίνησα, 5. Άρα κλείνω με βουβό. Ούτε έχω προσθέσει, ούτε έχω αφαιρέσει. Καλό θα ήταν λοιπόν στη σειρά που ενώνουμε με βουβό για να αλλάξουμε σειρά, πάντα να μετράμε. Με αυτό τον τρόπο συνεχίζουμε τον πάτο. Θα το κάνουμε για 14 εκατοστά που είπαμε. Κάντε μου λοιπόν και εσείς τον πάτο σας και τα λέμε όταν ολοκληρωθεί. Ολοκλήρωσα λοιπόν τον πλεκτό πάτο, είναι 14 επί 14 εκατοστά. Όποια κυρία θέλει βέβαια μπορεί να συνεχίσει να το κάνει μεγαλύτερο. Εγώ έκανα την εξής μέτρηση, επειδή το τσαντάκι είναι για τη βόλτα μας, έβαλα το κινητό μου να δάνουμε παίρνει και όλα τα υπόλοιπα σίγουρα θα χωράνε. Μα κλειδιά, μα λεφτά, χωράνε μέσα. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε να σηκώνουμε τα τυχώματα από το τσαντάκι μας. Μία λυσίδα στον αέρα. Και στον ίδιο πόντο πλέκω άριχτο στην πίσω θηλιά.
συνεχίζουμε πλέκοντας γύρω-γύρω, άρρηχτα στην πίσω θηλιά. Με αυτό που κάναμε, θα σηκωθούν τα πλαϊνά σιγά-σιγά και αυτή η ρήγα που δημιουργήσαμε οριοθετεί τον πάτο μας. Από εδώ και πέρα θα σταματήσουμε να ενώνουμε, αλλά θα συνεχίσουμε να πλέκουμε κυκλικά, σπιράλ. Δεν θα υπάρχει ένωση στο τσαντάκι μας. Εδώ λοιπόν, αντί να ενώσουμε με βουβό, κάνουμε κατευθείαν ένα άριχτο. Μπαίνουμε στον πρώτο μας πόντο και κάνουμε άριχτο. Στον επόμενο δεν θα μπούμε κανονικά επάνω στη θηλιά μας, λόγω του χρώματος και του νήματος βλέπω και εγώ ότι δεν φαίνεται πολύ καθαρά, γι' αυτό προσπαθώ να σας το περιγράφω όσο καλύτερα μπορώ. Μπήκα λοιπόν κάτω από τον πόντο μου και όχι επάνω. Αφήνω βέβαια τη θήλια που αναλογεί σε αυτό τον πόντο άπλεκη και συνεχίζω στον επόμενο με ένα άριχτο. Συνεχίζω ένα μεγάλο άριχτο και ένα άριχτο στον επόμενο πόντο. Κάτω από τον πόντο μας, μεγάλο άριχτο δηλαδή, και ένα κανονικό άριχτο. Συνεχίζουμε. Στη γωνία μας δεν θα μπούμε πάνω στη θηλιά, θα μπούμε κάτω από τον πόντο και κάνουμε ένα μεγάλο άριχτο. Συνεχίζουμε, άριχτο, κανονικό. Συνεχίζουμε έτσι όλη μας τη σειρά, κάνοντας ένα μεγάλο άριχτο, ένα κανονικό άριχτο. Μεγάλο άριχτο, κανονικό άριχτο. Φτάνοντας στο τέλος της σειράς από όπου ξεκινήσαμε, κάνουμε άριχτο. Εδώ θα βάλω ένα σημάδι για να θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε. Αυτό θα μας χρειαστεί όταν τελειώσουμε το τσαντάκι μας, να ξέρουμε σε ποιο σημείο θα κλείσουμε. Εκεί, στο τέλος όταν θα φτάσουμε, παίζει ρόλο για να είναι ίσιο. Κάτω από τον πόντο ένα μεγάλο άριχτο και πάνω στο μεγάλο άριχτο που είχαμε κάνει πριν, κάνουμε ένα κανονικό άριχτο. Δίπλα στο άριχτο, δίπλα στο κανονικό άριχτο, κάναμε μεγάλο πόντο. Στο μεγάλο πόντο κάνουμε κανονικό. Εναλλάξ λοιπόν, εκεί που έχουμε μικρό άριχτο στην προηγούμενη σειρά, τώρα κάνουμε μεγάλο, και εκεί που έχουμε μεγάλο άριχτο κάνουμε μικρό. Συνεχίζουμε λοιπόν, πλέκοντας κυκλικά και σιγά σιγά θα ανεβούν τα τυχώματα από το τσαντάκι μας. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε. Και θα γίνει ένας πολύ όμορφος κύβος. Για πόσο τα κάνουμε? 14 εκατοστά ύψος πρέπει να δώσουμε, γιατί 14 εκατοστά είναι και οι πλευρές του πάτου μας. Για να γίνει λοιπόν ένα πολύ όμορφο κυβάκι το τσαντάκι μας, αφού είναι 14 ο πάτος μας, για 14 εκατοστά θα σηκώσουμε και τα πλαϊνά. Για 14 εκατοστά λοιπόν πλέκουμε με το σχέδιο που σας έδειξα και μετά θα σταματήσουμε και πλέκουμε απλά άριχτα για λίγο ακόμα. Όσο έχετε κάνει λοιπόν τις πλευρές του πάτου σας, η κάθε κυρία, τόσο θα σηκώσετε και τα πλαϊνά. Μπορεί να μην το κάνετε τόσο μικρό ή μπορεί και μικρότερο. Όσο είναι ο πάτος σας λοιπόν. Να το δικό μου, το έχω σηκώσει το κυφάκι. Να το σχέδιο για 14 εκατοστά, όσο είναι η πλευρά του πάτου. Να το μέχρι εδώ. Τετραγωνίσαμε λοιπόν και από εκεί και πάνω,
για λιγότερο, όχι για 14 εκατοστά, είναι λιγότερο, συνέχιζα κάνοντας σκέτα άριχτα. Να σας πω και για πόσα εκατοστά το έκανα. 10 εκατοστά. 14 λοιπόν το σχέδιο και 10 εκατοστά σκέτα άριχτα. Αυτό είναι ο κύβος μας και τώρα θα γίνει το εξής. Διπλώνοντάς το, θα κλείσει έτσι. Δείτε. Στις δύο πλευρές μου, ακριβώς στο κέντρο, έβαλα σημάδια, έβαλα δύο καρφίτσες, για να ξέρω τι είναι το κέντρο. Και διπλώνοντάς το με τον τρόπο που σας έδειξα, οι δύο πλευρές μπαίνουν μέσα και οι δύο με τα σημάδια μου θα μείνουν απ' έξω. Λοιπόν, έτσι δουλεύει το κλείσιμο, είπαμε. Και εδώ στα δύο κέντρα θα δημιουργήσουμε το χερούλι μας, τον ημάντα μας. Δείτε, όμορφο, ε! Εγώ τώρα θα πάρω το ασημένιο νήμα. Εσείς το δεύτερο χρώμα που θα έχει το kit που θα επιλέξετε. Θα πάρω όμως μικρότερο βελονάκι, θα πάρω το νούμερο 4, ενώ μέχρι τώρα έπλεκα με το 4,5, γιατί ο ημάντας μου θέλω να γίνει σφιχτός. Και δείτε τώρα ένα κολπάκι που θα κάνω. Ενώνω το νήμα μου και ξεκινάω και κάνω. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω από τη μέσα πλευρά. Και θα κάνω άριχτα μόνο στη φυλιά που βλέπω μπροστά μου. Στη μία κλωστή από τη φυλιά μου, σε αυτή που έχω από τη μέσα πλευρά. Ας πλέξω και την ουρά μέσα, να μην έχω να ενώνω, να στερεώνω. Και το τελευταίο άριχτο, 7. 7 άριχτα λοιπόν την εσωτερική θηλιά, κάνοντας τα λοιπόν σε αυτή τη θηλιά που έχω μπροστά μου, δείτε τι θα γίνει τώρα που γυρίζω. Μου έχει μείνει η εξωτερική θηλιά. Κοιτάξτε. Οπότε τι κάνω τώρα. Συνεχίζω και κάνω άριχτα σε αυτή την πλευρά τώρα, σε αυτή τη θηλιά που μου περισσεύει, που άφησα κενή. Πιάνοντας λοιπόν αυτή τη θηλιά, συνεχίζω και κάνω 7 άριχτα. 7 άριχτα.
Επτάρηχτα και στον πρώτο μου πόντο που ξεκίνησα πριν από την άλλη πλευρά συνεχίζω να πλέκω σπιράλ τώρα. Δεν εννοώ να με βουβώ, συνεχίζω κάνοντας άριχτο. Δείτε τι έχω κάνει. Χώρισα τους 7 πόντους σε πίσω και μπρος κομμάτι. Αυτό λοιπόν, πλέκοντας κυκλικά, κάνει ένα διπλό ημάντα. Είναι σταθερός, δεν θα ξεχυλώσει και θα είναι ένα τίμιο χεράκι. Πάμε λοιπόν να πλέκουμε 14 πόντους σπιράλ γύρω γύρω τώρα. Στην αρχή βέβαια η πρώτη δεύτερη σειρά θέλει λίγο προσοχή. Μην χάσουμε τους πόντους, προχωρώντας όμως είναι πολύ πιο εμφανή η πόντη μας. Δείτε, συνεχίζω και κλικά. Και έτσι θα δημιουργήσω ένα σούπερ ημάντα. Έχω ολοκληρώσει το κομμάτι που επέλεξα εγώ να κάνω. Δείτε πως είναι μέσα. Πατώντας το λοιπόν, κάνοντας πλακέ. Είναι ένας χοντρός και ωραίος ημάντας. Δοκιμάζω αν μου αρκεί το μήκος του. Δεν έχει σημασία βέβαια πόσο είναι εμένα, μπορείτε να το δοκιμάζετε, αν σας ευχαριστεί το πώς το κρατάτε, αν χωράει το χέρι σας να περάσετε μέσα. Όπως επίσης, αν επιλέξετε να κάνετε τον ημάντα που έχουν κάνει τα κορίτσια του Handybrand στα kit, δεν θα ξεκινήσετε να πλέκετε από το πλαϊνό, από την πλευρά, παρά θα τον μπλέξετε χωριστά μόνο του και θα τον ενώσετε επάνω στο τσαντάκι σας από τον πάτο μέχρι τον άλλο πάτο. Θεωρώ ότι και οι δύο επιλογές είναι πολύ ωραίες. Τι σας ευχαριστεί εσάς να κάνετε. Εμένα είναι 35 εκατοστά μήκος. Τα κορίτσια του Handybrand έχουν κάνει 80 εκατοστά. Για την τελευταία μου λοιπόν σειρά θα πλέξω και τα δύο, και τις δύο πλευρές μαζί. Ενώνω λοιπόν τις δύο πλευρές με άριχτα. Τις δύο σειρές τις ξανακάνω μία. Έφτα, άριχτα. Κόβω το νήμα μου και αφήνω αρκετό για να το στερεώσω στην άλλη πλευρά με βελόνα. Πάμε λοιπόν. Έχουμε πάλι το κέντρο με την καρφίτσα που είχαμε βάλει το σημάδι. 3 πόντους πριν λοιπόν. Ξεκινάω την ένωση. Πόντο με πόντο, 7 πόντοι είναι, 3 μετά την καρφίτσα θα φτάσω. Πιάνοντας την κορυφή του πόντου και τα δύο κομμάτια για να γίνει όμορφη η ένωση και όχι χοντροκοπιά. Θα στερεώσω τώρα και το νήμα μου. Πάμε να κάνουμε λοιπόν και την τελευταία μας τσαχπινιά. Εδώ χρειάζεται κάτι να μας κρατάει την τσάντα. Θέλετε να βάλετε μια λυσίδα και να τη ράψετε, θέλετε να βάλετε ένα βραχιόλι, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ έχω το μεταλλικό χεράκι, το μεταλλικό κρίκο χεράκι και έναν ανοιγόμενο κρίκο.
για να μπορέσω να το τοποθετήσω εύκολα. Θα πάρω λοιπόν τον κρίκο μου και θέλουμε σχεδόν ένα δάχτυλο πάνω από το σχέδιο, εκεί που ξεκινήσαμε τα άριχτα, δηλαδή ένα δάχτυλο πάνω από τα άριχτα και στο κέντρο του ημάντα να βάλω τον ανοιγόμενο κρίκο μου. Αφού λοιπόν έβαλα τον κρίκο μου εκεί που πρέπει, θα περάσω τώρα μέσα το χεράκι και δείτε, δείτε, να το, δεν είναι απίθανο το τσαντάκι μου. Να το λοιπόν, ο ημάντα να περνάει και ο καρπός αν θέλω. Ανοίγει έτσι. Εδώ που τα λέμε για τσαντάκι βόλτας έχει πολύ χώρο. Αυτό που μου έμεινε τώρα είναι να το επενδύσω με ύφασμα. Και είμαι έτοιμη για βόλτα. Αυτό είναι το τσαντάκι βόλτας μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Handybrand για τα όμορφα υλικά του. Αν σας άρεσε και εσάς το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε like στο βίντεο, πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση και να είστε κοντά μου σε κάθε νέο μου βίντεο και ελάτε μαζί μου στο Facebook και στο Instagram να κάνουμε όμορφη παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου για άλλη μια φορά.